συζήτησης και της ψηφοφορίας που θα ακολουθήσει. Είναι η υπερψήφιση των μέτρων και αντίμετρων για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και η έξοδος της χώρας από την Επιτροπή και τα μνημόνια. Σίγουρα ναι. Αλλά αυτό είναι το μέσον, το εργαλείο για την κανονικότητα και την ανάπτυξη. Αυτό όμως που συζητιέται, φαίνεται και κρίνεται σήμερα είναι αν ανοίγει ο δρόμος για μια άλλη πορεία της χώρας με εκδημοκρατισμό, ανάπτυξη, κοινωνικό έλεγχο, κράτος πρόνοιας, διαφάνεια και κτύπημα της διαπλοκής. Μια πλήρης δηλαδή απόρριψη του πολιτικού συστήματος που κυβέρνησε μέχρι σήμερα και οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Αυτό το καταλαβαίνει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που φορώντας την προβιά του αντιμνημονιακού, κουνούν το δάχτυλο και προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό πως αυτοί, οι ίδιοι που τον χρεοκόπησαν, μπορούν και να τον σώσουν. Δύσκολο το έργο τους. Και αυτό κυρίως η Νέα Δημοκρατία έχει επιδοθεί στο πολιτικό ψέμα, τη διαστρέβλωση, όπως για το δήθεν 5,5% αντί για 3,5% πλεόνασμα για την υλοποίηση των αντιμέτρων. Φαίνεται ότι για τη Νέα Δημοκρατία ισχύει ότι αν δεν μας βγαίνουν οι αριθμοί, τότε αλίμονο στους αριθμούς. Με απλά λόγια, το πολιτικό σύστημα που ο ελληνικός λαός το έστειλε 2 φορές στα έδρανα της αντιπολίτευσης, λέει τώρα: δεν θες να κάτσει καλά και η ρύθμιση για το χρέος και να μας κατσικωθούν για τα καλά οι αριστεροί και οι παραφιάδες του, χάσουμε τις μπίζνες, τις μίζες, τα ρουσφέτια, τα δικά μας μουμουέ. Γιατί το χρέος σας ακολουθεί. Τα 100 δις των εξοπλισμών, τα 20 δις των Ολυμπιακών Αγώνων, τα 85 δις φαρμακευτικής σας ειδοσίας, τα 400 εκατομμύρια των κομμάτων σας δανεικά και αγύριστα, το 1 δις χρέη στα φιλικά σας μουμουέ. Αυτά πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, που δεν ξεχνά γιατί ζει καθημερινά το βάρος και τη δυστυχία των 65 δις που τον φεσώσατε με το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Τις μέρες αυτές της συζήτησης του νομοσχεδίου περίσεψαν το ψέμα, η υποκρισία και η απάθεια. Γιατί η ταμπακέρα είναι η εξουσία σας. Όντως αμετανόητοι για τις πολιτικές σας, θέλετε να κυβερνήσετε με τον ίδιο αντιλαϊκό και καταστροφικό για τη χώρα μας τρόπο. Έτσι εξηγείται η απαξίωση των θετικών αντιμέτρων, όχι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά γιατί πραγματικά δεν τα θέλετε, γιατί είναι έξω από την πολιτική σας βούληση και πρακτική. Μπορεί βέβαια μέσα στη Βουλή να χαρακτηρίζετε τα αντίμετρα φερετζέ των μέτρων. Πρέπει όμως έξω στην κοινωνία να εξηγήσετε στον χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχο γιατί λέτε όχι στη μείωση της φορολογίας από το 22 στο 20 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, γιατί λέτε όχι στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ, γιατί λέτε όχι στη μείωση του ένφια κατά 30%, γιατί λέτε όχι σε 600.000 χαμηλόμισθους στην επιδότηση ενοικίου με πάνω από 100 ευρώ το μήνα, γιατί λέτε όχι στη μηδενική εισφορά στα φάρμακα σε εισοδήματα κάτω των 700 ευρώ που αφορά περίπου το 80% των ασφαλισμένων. Η αξιωματική αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να αποδομήσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης επαναλαμβάνει τη φράση πως το αποτέλεσμα της δεύτερης αξιολόγησης πρόκειται για 4ο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Αυτή η φράση είναι σημαντική γιατί αυτοαναιρείται. Είναι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει χρηματοδότηση και έτσι φαίνεται και διαφαίνεται ο ορίζοντας εξόδου από την Επιτροπή. Είναι ακριβώς επειδή το γεγονός ότι δεν θα χρωστάμε, τότε αυτό θα επιτρέψει τη χώρα να βγει από την Επιτροπή και τα διέξοδα. Η αποθέωση όμως, συνάδελφοι, της πολιτικής υποκρισίας είναι τα εργασιακά. Ο αγώνας της κυβέρνησης για να μην περάσουν οι ομαδικές απολύσεις, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κρατικών συμβάσεων που θα είναι γεγονός από 21/8/18, είχαν χαρακτηριστεί από το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη ως αριστερή ιδεολειψία. Σήμερα κλαίνε και ψεύδονται για τη χαμένη τιμή των εργασιακών δικαιωμάτων. Μάταια όμως, γιατί οι εργαζόμενοι δεν ξεχνούν το κύριος Μητσοτάκης
Απέλυσε 2.500 εκπαιδευτικούς σε μια νύχτα, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες. Είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους που θα παραμείνει στη συνείδηση του λαού ως ιδανικός για το σύστημα και ανάξιος για τη χώρα υποψήφιος πρωθυπουργός. Ακούστηκε πολλές φορές ότι κανένας από τους 47 φορείς στη διαδικασία της ακρόασης δεν είναι μια καλή κουβέντα για το νομοσχέδιο. Αλήθεια. Στο πρώτο και δεύτερο μνημόνιο που δεν τους καλέσατε ποτέ, οι διοικήσεις των φορέων ανοίγανε σαμπάνιες. Αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ότι τα μέλη των φορέων και χιλιάδες πολίτες σας είπαν δύο φορές όχι στις εκλογές ως ανίκανους και επικίνδυνους και δυστυχώς για εσάς δεν ισχύει σήμερα ούτε καν ο πρώτερος έντιμος βίος. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, αυτές τις μέρες, τελειώνω Πρόεδρε, σε μισό λεπτό. Αυτές τις μέρες κλείνει με θετικό πρόσημο ένας δύσκολος, μα πολύ σημαντικός για την πορεία της χώρας μας κύκλος, αφήνοντας τους περιθώριους τους νοσταλγούς της αριστερής παρένθεσης. Την Παρασκευή αρχίζουν για μας τα πιο δύσκολα. Είμαστε ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, μαζί με τους εργαζόμενους και τη νεολαία θα βγούμε από τα μνημόνια και την επιτροπία. Γιατί μόνο οι εργαζόμενοι και η νεολαία είναι αυτοί που μπορούν και πρέπει να μας κρίνουν.